Και σήμερα ο Φάνης Καραμπατσάκης λέει από ψηλά βλέπω. Από τον πύργο ελέγχου. Γεια σου Φάνη. Από το καλημέρα σας. Είναι από τις πιο ωραίες συνδέσεις που έχουμε κάνει. Βρισκόμαστε στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην καρδιά του αεροδρομίου είναι το κτίριο που όλοι βλέπουν ενώ καθώς έρχονται στο αεροδρόμιο δεξιά αυτός ο μεγάλος πύργος. Βρισκόμαστε σε αυτό το πύργο, άριστη θέα. Από τις λίγες φορές που μπαίνει η κάμερα εδώ, ίσως είναι η πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση που γίνεται ζωντανή σύνδεση. Mm-hmm. Βρισκόμαστε μαζί με τον κύριο Νίκο Δεμήρη, διευθυντή του πύργου ελέγχου, 35 χρόνια ολόκληρα ελεκτής του αεροδρομίου. Θα μας κάνει μία ξενάγηση στο χώρο, θα μας δείξει τα συστήματα, πέραν την καλημέρα που θα του πούμε. Καλημέρα σας, κύριε Δεμήρη. Καλημέρα σας. Τηλεθεατές. Πριν ξεκινήσετε την κουβέντα σας. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δεμήρη. 24ωρο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δεμήρη, πριν ξεκινήσετε την κουβέντα σας, 35 χρόνια έχει σημαίνει ότι έχει ζήσει και τον πύργο ελέγχου του ελληνικού, ε? Δηλαδή έχει κάνει το πέρασμα αυτό. Ακριβώς. Έχω περάσει από τον πύργο ελέγχου του ελληνικού το 89, εν συνεχεία 6 χρόνια στη Μύκονο, στον πύργο ελέγχου Μυκόνου, μετά πάλι στο ελληνικό και μετά μετάβαση το 2001 από το παλιό αεροδρόμιο στο καινούριο. Μάλιστα. 30 Μαρτίου ή 31 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Έχει δει διάφορα περιστατικά. Θα δούμε, μήπως θα τα δούμε και τώρα στην αρχή. Λέγαμε να τα πούμε στο τέλος, μήπως θα τα πούμε στην αρχή. Ναι, για πάμε να το δούμε. Χθες υπήρξε ένα αεροπλάνο με καπνό. Δεν έγινε γνωστό, νομίζω. Ένα αεροπλάνο με καπνό ερχόταν από τη Σόφια. Πώς το αντιμετωπίσατε, τι έγινε? Ένα αεροσκάφος Παπατρία είχε ξεκινήσει από τη Σόφια με προορισμό τη Σούδα. Στον ελληνικό εναέριο χώρο δήλωσε απώλεια συστημάτων. Και κατά συνέπεια ήθελε divert στο Ελευθέριος Βενιζέλος για προσγείωση. Ενεργοποιήθηκε το emergency plan το δικό μας. Πήραμε όλα τα μέτρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο, με πρωταρχικό στοιχείο την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην πορεία του αεροσκάφος δήλωσε ότι έχει και λίγο καπνό στο πιλωτήριο, αλλά μπορεί να δει. Με κατάλληλες διαδικασίες και κατάλληλο vectoring ήρθε στον 03 right, προσγειώθηκε, τον ακολούθησαν τα πυροσβεστικά. Στο 03 left, τον ακολούθησαν τα πυροσβεστικά και εν συνεχεία συνέχισε για τη θέση στάθμευσης, ναι, που ελέγχθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είχε 27 άτομα, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, δεν υπήρξε απολύτως τίποτα το οποίο θα ήταν. Κύριε Δεμήρη, είχαμε και πριν από λίγες ημέρες και το περιστατικό με το αεροπλάνο με τη βόμβα από την Πολωνία. Από την Πολωνία. Και τα μέλη, τα με τη βόμβα και παλαιότερα ένα περιστατικό με πιθανό τρομοκράτη στο εσωτερικό. Να πούμε και για τη βόμβα, τι κάνατε, πώς τον ενεργοποιήσατε και μετά να δούμε τα συστήματά σας και τις θέσεις εργασίας σας. Την περασμένη Κυριακή υπήρξε ένα άλλο περιστατικό. Μία πτήση, schedule πτήση από το Κατοβίτσε για την Αθήνα της εταιρείας Ryanair. Μας ενημερωθήκαμε από το κέντρο ελέγχου περιοχής ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Πιθανόν απειλή βόμβας, όπως ενημέρωσε το πλήρωμα του αεροσκάφους σε ξένο FIR, νομίζω στα Σκόπια. Εμείς πήραμε όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται. Εισερχόμενο το αεροσκάφος στον ελληνικό εναέριο χώρο, τον ακολούθησαν δύο μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας, σύμφωνα με το σχέδιο Renegade. Το αεροσκάφος αυτό πέταξε πάνω από θάλασσα, ούτως ώστε σε περίπτωση που ήταν αληθής η πληροφορία να μην υπάρχουν συνέπειες επί εδάφους. Έκανε ένα μεγάλο vectoring από ανατολικά της Σέβιας και συνεχεία ήρθε και προσγειώθηκε στον 03 left, στον 21 right, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα πήγε στο σημείο Mike, ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο αποκλείεται στη δυτική πλευρά του αεροδρομίου. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η ελληνική αστυνομία έκανε τις κατάλληλες και τις απαραίτητες έρευνες αρχικά και εν συνεχεία αποβιβάστηκαν οι επιβάτες με τις αποσκευές τους. Ψάχθηκε και πάλι το αεροπλάνο με τις διαδικασίες. Είδαμε ότι όλες οι κινήσεις έγιναν, κύριε Δεμήρη, αστραπιαία. Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα ελευθερώθηκε το αεροπλάνο για να πάει στη θέση της στάθμευσης. Και πάμε να μας ξεναγήσετε λίγο, Φάνη μου. Ήταν χωρισία. Και πολλά άλλα περιστατικά. Να δούμε τώρα το χώρο. Να δούμε καταρχάς, υπάρχουν 4 θέσεις εργασίας.
και να δούμε τη βασική, δεν ξέρω αν να ξεκινήσω από εκεί, πώς ξεκινά ένα αεροπλάνο από την ώρα που κλείνει η πόρτα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το έργο του ελεγκτή είναι η ασφαλής, ταχεία και ομαλή διαχείριση κυκλοφορίας. Αυτό είναι και το βασικό μας έργο. Να δείξουμε λιγάκι τώρα εδώ στον πύργο ελέγχου που ξεκινάει. Πού να πάμε? Οι πρωινές πτήσεις. Πάμε λοιπόν από τη θέση delivery. Ένα αεροσκάφος έχει κλείσει πόρτες, έχουν επιβαστεί επιβάτες, αποσκευές κτλ. Καύσιμα. Άρα λοιπόν, όταν. Καλημέρα, ο κύριος Τσίνα. Καλημέρα σας. Ο ελεγκτής που είναι στο delivery. Λοιπόν, το αεροσκάφος καλεί στη συχνότητα εδώ της θέσης εργασίας delivery ότι είναι έτοιμο. Η δικιά μας δουλειά ποια είναι του ελεγκτή του delivery? Ο ελεγκτής delivery λοιπόν βρίσκει το σχέδιο πτήσεως. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε στο ραντάρι διότι δεν υπάρχει πτήση. Ναι. Βρίσκει το σχέδιο πτήσεως και δίνει τα εξής στοιχεία στο αεροσκάφος. Τη διαδρομή του, το αρχικό ύψος που θα πετάξει το αεροπλάνο, τη standard instrument departure, δηλαδή την αρχική διαδικασία αναχώρησης, τον κώδικα και πολλές φορές και το σημείο εξόδου από το ελληνικό FAIR. Εφόσον λοιπόν καταγραφούν αυτά τα στοιχεία από το πλήρωμα του αεροσκάφους, το αεροσκάφος πρέπει να επιβεβαιώσει με τη διαδικασία του readback όλες αυτές τις πληροφορίες. Ο ελεγκτής το ακούει, συμφωνούμε λοιπόν ότι έχουν δοθεί πληροφορίες σωστά και από τις δύο πλευρές και εν συνεχεία το μεταβιβάζει στην συχνότητα του ελεγκτή εδάφους. Εάν το αεροσκάφος είναι στο βόρειο κομμάτι, θα καλέσει τον ελεγκτή εδάφους στο βόρειο τμήμα. Αν είναι στο νότιο τμήμα, τον ελεγκτή εδάφους που είναι στο South Apron. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, εφόσον το αεροπλάνο έχει πάρει όλες αυτές τις πληροφορίες, πάμε να δούμε τι ακριβώς λέει στον ελεγκτή εδάφους. Εδώ λοιπόν αυτή η θέση είναι ελεγκτές της εδάφους στο North, στο βόρειο κομμάτι του πεδίου ελιγμών του αεροδρομίου. Το αεροπλάνο ζητάει push and start, δηλαδή οπισθέλκυση και εκκίνηση κινητήρων. Ο ελεγκτής εδάφους, αφού Καλημέρα. Έχουμε πει πολύ τεχνικές λεπτομέρειες. Ξέρετε τι γίνεται. Να... Είναι τώρα φανή. Ενώ μας δείχνει ο κύριος Δεμήρης τις τεχνικές λεπτομέρειες που εντάξει μπαίνουμε σε πιο εξειδικευμένες καταστάσεις και εμείς προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Εγώ θέλω στο χρόνο που έχουμε να ρωτήσω τον κύριο Δεμήρη έτσι ανθρώπινα, γιατί όλα τα μηχανήματα αυτά από ανθρώπους χειρίζονται και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά θέλω να μας πει ο κύριος Δεμήρης την πιο συγκλονιστική στιγμή για εκείνον τα χρόνια που δουλεύει στον πύργο ελέγχου. Ποια είναι η στιγμή εκείνη, δύσκολη, ευχάριστη, που θα του μείνει για πάντα στο μυαλό? Λοιπόν, για μένα η συγκλονιστικότερη στιγμή στο Βενιζέλο ήταν το 2001, το 2011, με τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη. Είμαστε βάρδια μεσημέρι. Άλλαξε ο κόσμος. Ας το περιγράψει, σε ένα διάλειμμα μου έβλεπα στην τηλεόραση. Ναι, είχα κατέβει στο Κηλικείο να πάρω κάτι και περνώντας από ένα γραφείο είδα την πρώτη επίθεση του αεροσκάφου στους δίδυμους πύργους. Θεώρησα ότι είναι μία ταινία. Εν συνεχεία ανεβαίνω πάλι στον πύργο και βλέπω το δεύτερο χτύπημα που έγινε. Αυτό για μένα ήταν το συγκλονιστικότερο που έχω δει. Και η πιο δύσκολη στιγμή που έχετε διαχειριστεί? Συνεχεία, ένα δεύτερο συγκλονιστικό. Πιο δύσκολη στιγμή είναι γύρω στο 2005-2006. Αεροσκάφος της τότε Ολυμπιακής Αεροπορίας, ερχόμενο από τη Μύκονο στην Αθήνα, έχασε το ρινέο τροχό στον διάδρομο των 21 λεφτά, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Είχαμε στρώσει αφρό και περιμένουμε να δούμε την προσγείωση και πού θα καταλήξει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν είχε ρινέο τροχό, επομένως. Φοβερό αυτό. Η κατάσταση είναι, καταλαβαίνουμε ότι δεν πάει τα πολύ. Και στρώνουν ειδικό αφρό εκεί. Ήταν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ναι. Και βεβαίως εκείνη τη στιγμή οι παλμοί πάνε πάνω από 120 σφιγμούς. Στα τόσα χρόνια, θα μπορούσαμε εδώ να συζητάμε για ώρες, κύριε Δεμήρη, τα περιστατικά που έχουν συμβεί. Ναι. Υπάρχουν πολλά περιστατικά. Τώρα έτσι μου έρχονται κάποια πρόσφατα στο μυαλό. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιτρέψατε. Να μας πει και ένα δεύτερο περιστατικό που ήταν δύσκολο. Ναι, φανή.
Όχι, είχε και ένα δεύτερο περιστατικό, επειδή τα λέει ωραία, να μας πει και το δεύτερο περιστατικό που του έχει κάνει εντύπωση, εκτός από τους δίδυμους πύργους. Το δεύτερο περιστατικό ήταν αυτό που σας ανέφερα πριν. Βεβαίως έχουμε και άλλα περιστατικά με αεροσκάφη που έρχονται με πρόβλημα στα υδραυλικά, με ένα κινητήρα, με κάποιο σκέλος το οποίο δεν έχει κλειδώσει είτε από το main gear είτε από το μπροστινό σκέλος. Όλα αυτά για μας είναι δυνάμεις, πιθανά ατυχήματα. Έτσι, σύμφωνα με το emergency plan, παίρνουμε όλες τις διαδικασίες, κάνουμε όλες τις διαδικασίες οι οποίες μας υπογορεύει το πρωτόκολλο και από εκεί και πέρα περιμένουμε την εξέλιξη της φάσης. Να είστε καλά, κύριε Δεμερή, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλή, ευχαριστούμε πολύ. Και εσένα, Φάνη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να πω εγώ, φεύγοντας τον κύριο Δεμερή, ότι έχω καλή... Βλέπουμε και την προϊσταμένη εδώ. Ναι, ωραία. Την καλημέρα μας σε όλους. Μια καλημέρα σε όλους.